Μετά τη δροσερή παρένθεση των προηγούμενων ημερών που έδωσε μια ανάσα στους πολίτες, νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει και την Κρήτη με τη θερμοκρασία να εκτοξεύεται εκ νέου. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η θερμική εισβολή επιστρέφει με ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, μετατρέποντας τη χώρα σε καμίνι. Θα περάσει λιγάκι δύσκολα, αλλά εμείς όλοι όσοι είμαστε έξω είμαστε συνηθισμένοι και ελπίζουμε για το καλύτερο. Πολλά υγρά, ελαφρύ φαγητό και όλα θα πάνε καλά, αρκεί να έχουμε δουλειά. Είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν αντέχεται στο κέντρο. Όσο μπορούμε προσπαθούμε να αποφεύγουμε σε δροσερά μέρη. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου. Η ζέστη είναι πραγματικά αποπνικτική. Δύσκολα με τη ζέστη, πάρα πολύ δύσκολα. Κράνος, ζέστη, όλη μέρα χτυπάει ο ήλιος. Κάποιες συμβουλές έτσι και σε εργαζομένους συναδέλφους? Πολύ νερό, ελαφριά ρούχα και τίποτα άλλο. Και υπομονή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η μέγιστη τιμή που θα κορυφώνεται μάλιστα από νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας και προς το μεσημέρι θα φτάνει ενδεικτικά σε τιμές γύρω στους 35 μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια. Σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται και λίγο υψηλότερη, ενώ ο νότος θα βιώσει υψηλότερες τιμές αφού το θερμόμετρο θα καταγράφει 40 με 42 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα στην κορύφωση αυτού του κύματος που είναι για την Κυριακή θα δούμε και θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 42 με 43 και 44 βαθμούς Κελσίου, καθαρά όμως σε τοπικό επίπεδο και λόγω ειδικών συνθήκων αυτών των περιοχών. Με νερό, αντιλιακό και δροσερά ρούχα αναμένεται οι πολίτες να περάσουν τα επόμενα θερμά 24 ώρα, ενώ αρκετοί θα στραφούν προς τις παραλίες του νησιού αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς. Τις επόμενες μέρες έρχεται νέο κύμα καύσωνα. Ναι. Μάλλον στη θάλασσα θα είμαστε, ναι. Έχει πολύ ζέστη για το κέντρο. Δουλειά, γιατί παίζω βιολί, οπότε έχω κάποια live. Παραλία λίγο δύσκολο. Σπίτι, air condition και μετά δουλειά. Σπίτι λογικά, κλιματιστικό, αν τύχει καμιά παραλία αργά το απόγευμα. Και παραλία με προσοχή με αντιλιακά. Ναι, με αντιλιακά, καπέλα, γυαλιά, κάτω από ομπρέλες βέβαια. Πολύ νερό σίγουρα, να μην αφυδατωθούν καθόλου. Και άμα μπορούν και έχουν τη θέληση να πάνε μια θάλασσα, βοηθάει. Απλά να προσέχουν αντιλιακό, όλα αυτά σίγουρα. Καπέλο, γυαλιά ηλίου. Βλέπουμε ποσοστά υγρασίας από το 40, 50 και 60%. Αυτό σημαίνει ότι η δυσφορία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη στις περιοχές, έστω και με χαμηλότερη μέγιστη τιμή, σε σχέση με τον νότο που μπορεί να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς Κελσίου και η όποια τιμή έχει να κάνει σαν υψηλότερη με χαμηλά ποσοστά υγρασίας, όπου πραγματικά εκεί οι συνθήκες γίνονται πολύ πιο ανεκτές. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας, υπό το φόβο των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, πραγματοποίησε έκτακτη ενημέρωση, στη διάρκεια της οποίας οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες προχώρησαν σε συστάσεις και ανέφεραν μέτρα προφύλαξης για την αντιμετώπιση του καύσωνα τόσο από τα υγιή άτομα, όσο και για άτομα με υποκείμενες παθήσεις που ανήκουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στη σκιά του φόβου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η πολιτική προστασία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να μην επαναληφθεί ο πύρινος εφιάλτης των προηγούμενων χρόνων. Σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, σε όλη την Κρήτη ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και για το επόμενο 24ωρο.